Ένας υγιής οργανισμός μοιάζει με ένα ρολόι. Δουλεύει ασταμάτητα, χωρίς διακοπές και χωρίς κανένα παράπονο. Τα πάντα μέσα του δουλεύουν με απόλυτη ακρίβεια και συγκεκριμένους κανόνες. Και όπως κάθε ρολόι, μερικές φορές χρειάζεται καθαρισμό. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει τοξίνωση του οργανισμού και με ποιον τρόπο μπορείτε να καθαρίσετε τον οργανισμό σας από τα απόβλητα και τις τοξίνες. Όλοι μας βρισκόμαστε υπό την επίδραση εξωτερικών παραγόντων και μεγάλου βαθμού στρες. Σε πολλούς ανθρώπους είναι διαταραγμένο το ωράριο λήψης τροφής, του ύπνου και της ενέργειας. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν προσέχουν τη διατροφή τους. Ακόμα και αν προσέχουν τη διατροφή τους, κανείς δεν εγγυάται για την άριστη ποιότητα των τροφών και την ύπαρξη συντηρητικών στα τρόφιμα. Όλα αυτά οδηγούν στη συσσόρευση τοξινών στον οργανισμό, όπου περισσότερο επιβλαβής είναι η οξύτητα που δημιουργείται στον οργανισμό από τις αντίστοιχες τροφές. Για να είναι πάντα ο οργανισμός υγιής, είναι απαραίτητο να διατηρούμε την οξυνοαλκαλική ισορροπία του. Πριν περάσουμε στον τρόπο αποκατάστασης της οξυνοαλκαλικής ισορροπίας, η οποία μαζί με την ισορροπία των υγρών και ιχνοστοιχείων ελέγχει όλες τις ζωτικές διαδικασίες, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό εξαρτάται από τις διατροφικές μας συνήθειες. Κατά τη διαδικασία της πέψης και της αφομοίωσης της τροφής από τον οργανισμό, στο αίμα εισέρχονται τοξικές ουσίες, οι οποίες πρέπει να αποβληθούν από τον οργανισμό. Υπάρχουν τρόποι να μειωθεί η ποσότητα αυτών των τοξινών. Και παρακάτω θα δούμε τους πιο βασικούς τρόπους. Καθαρισμός του στομάχου κάθε πρωί. Ακούγεται δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αρκεί να πιείτε ένα ποτήρι ζεστού νερού με προσθήκη χυμού λεμονιού ή δύο κουταλιές της σούπας μιλόξιδο. Αυτή η διαδικασία θα προετοιμάσει το στομάχι για τη νέα μέρα και δεν θα επιτρέψει την αποθήκευση των τοξινών της προηγούμενης μέρας. Περισσότερα χορταρικά, φρούτα και λαχανικά, τα οποία περιέχουν πάρα πολύ θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία. Η φυτική διατροφή είναι βασική για την εφαρμογή της μεθόδου αποτοξίνωσης. Οι τροφές οι οποίες πρέπει να κυριαρχούν στο μενού σας είναι οι πιπεριές, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, το λάχανο, τα παντζάρια και τα αγγούρια. Αμύγδαλο. Αν υπάρχει δυνατότητα να αντικαταστήσετε το αγελαδινό γάλα με φυτικό γάλα, τότε καλύτερο θα ήταν να χρησιμοποιήσετε γάλα αμυγδάλου. Και αυτό επειδή το αμύγδαλο περιέχει πάρα πολύ ασβέστιο και μαγκάνιο. Αυτά τα ιχνοστοιχεία είναι τα κυριότερα με αλκαλοποιητική δράση. Καταναλώστε τα αμύγδαλα ανάμεσα στα γεύματα. Βόλτα στη φύση. Οι βόλτες στη φύση μας είναι απαραίτητες όσο τίποτα άλλο. Πολύ καλό θα ήταν να συνδυάζονται και με σωματικές επιβαρύνσεις ή με ασκήσεις αναπνοής. Εκείνη την ώρα από τον οργανισμό αποβάλλονται όξινες ουσίες. Διαλέξτε μέρη μακριά από δρόμους που περνάνε αυτοκίνητα. Διαφορετικά, τα ωφέλη από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι πολύ λιγότερα. Λιγότερο κρέας. Αν δεν μπορείτε ακόμα να βγάλετε από τη ζωή σας το κρέας, τουλάχιστον περιορίστε το αρκετά. Το κρέας χρειάζεται πολλή ενέργεια από τον οργανισμό και πολύ χρόνο, τουλάχιστον 5-6 ώρες, για να χωνευτεί. Ενώ οι τοξίνες που δημιουργούνται από την επεξεργασία του είναι περισσότερες από όλες τις άλλες τροφές. Η καλύτερη λύση είναι να ενσωματώσετε στη ζωή σας τη συνήθεια έστω και μία φορά την εβδομάδα να αποφορτίζετε το πεπτικό σας σύστημα, κάνοντας νηστεία. Αυτό βοηθάει το σώμα σας να αποβάλει τις τοξίνες. Η νηστεία μπορεί να γίνει με φρούτα, με νερό ή εντελώς αποχή από το φαγητό. Περισσότερο νερό. Το επίπεδο νερού στον οργανισμό έχει άμεση σχέση με την οξυνοαλκαλική ισορροπία. Και το ένα και το άλλο επηρεάζει την ποιότητα του αίματος που κυκλοφορεί μέσα στα αγγεία. Για να μειώσετε την συσσόρευση των τοξινών στον οργανισμό, να πίνετε περισσότερο νερό. Λιγότερη ζάχαρη. Δυστυχώς, οι πειρασμοί του ζαχαροπλαστείου περιέχουν τα πιο ανεπιθύμητα συστατικά. Ζάχαρη, η οποία κατατάσσεται στις όξινες τροφές. Ακριβώς από αυτήν πολλές φορές δημιουργούνται οι καούρες. Επίσης, είναι επικίνδυνη και η ζάχαρη που βρίσκεται στα αναψυκτικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η συγκέντρωση της ζάχαρης βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι όξινες συνθήκες είναι ένα κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόληψη του καρκίνου ξεκινάει πρώτα απ' όλα από αυτά που τρώτε. Η διαταραχή της οξυνοαλκαλικής ισορροπίας επίσης οδηγεί στην απόκτηση περιττών κιλών και λίπους στα εσωτερικά όργανα. Και αυτό επειδή οι τοξίνες μπορούν να αποθηκεύονται και ως λίπος. Το υψηλό επίπεδο οξύτητας στο αίμα είναι αρκετά επικίνδυνο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
τα ερυθρά αιμοσφαίρια γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά και κολλάνε μεταξύ τους, δηλαδή το αίμα γίνεται πιο πηχτό και αυτό οδηγεί στον κίνδυνο ανάπτυξης θρόμβων και φλεβίτιδας, καθώς μεγαλώνει το ρίσκο εμφάνισης εμφράγματος και εγκεφαλικών επεισοδίων. Διατηρήστε τον οργανισμό σας καθαρό. Σας εύχομαι το καλύτερο, να είστε υγιείς και να προσέχετε τον εαυτό σας. Αν το βίντεο αυτό σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με φίλους. Επίσης μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.